της ανάπτυξης, και θα σας δώσω τώρα παράδειγμα, δεν το κάνουμε στα πλαίσια μιας την εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων των αρχηγών ή των ομάδων στα ισχυρά κόμματα και λιγότερο την πατρίδα σε επίπεδο γενικών αρχαιών πολιτισμού. Έχουμε εδώ, ναι, γιατί έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, κύριε Βαβέτα, ακροατών, και θα ήθελα να σας τις μεταφέρω. Πείτε μας παρακαλώ. Αμέσως, σας δίνω το παράδειγμα και το μεταφέρω αμέσως. Προσέξτε το Λούβρο. Το Λούβρο είναι ένα μουσείο το οποίο νομίζουν όλοι ότι είναι γαλλικό. Την πλειοψηφία στο Λούβρο την έχουν ξένοι, ξένα κεφάλαια. Δεν το γνωρίζω αυτά. Σας το λέω και μπορεί κάποιος να κάνει την έρευνά του να το δει. Mm-hmm. Σε αυτό τα ξένα κεφάλαια πληρώνουν, ενισχύουν, αλλά την πολιτική και την εικόνα του Λούβρου την κρατάει η εκάστοτε γαλλική κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, κάνει και εξαγωγή Λούβρου, δηλαδή κάνει θυγατρικά μικρά Λούβρα στα διάφορα μέρη, τα οποία, όπως παράδειγμα στην Αραβία κάτω, στην Κίνα κτλ., όπου εκεί οι ντόπιες χώρες πληρώνουν τα πάντα, mm-hmm. άρα η Γαλλία είναι διπλά ωφελημένη, διότι έχουμε εξαγωγή του Λούβρου με μικρές συλλογές εκεί, ναι, και ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας. Να, ένα μικρό παράδειγμα. Μάλιστα. Είμαι στη διάθεση των ακροατών. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις από ακροατές, διότι είναι δύο σημαντικά θέματα τα οποία ταλανίζουν και εδώ το νησί μας, στην πατρίδα του Ιπποκράτη. Καλά, το πώς έχουμε εκμεταλλευτεί το όνομα του Ιπποκράτη είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί ο Ιπποκράτης. Δεν το έχετε αξιοποιήσει. Καθόλου. Ναι, ναι, έτσι είναι, κύριε Δαβέτα, καθόλου. Λοιπόν, η ερωτήση είναι η εξής. Ένας φίλος ακροατής ρωτάει για ποιον λόγο η αρχαιολογία εισπράττει χρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους και δεν μπορούν εγκαίρως, πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, να καλοποιήσουν τα αρχαιολογικά πάρκα και τους αρχαιολογικούς χώρους και να απομακρύνουν τα χόρτα, τα σκουπίδια κτλ. Για ποιον λόγο, λέει, εισπράττουν αυτά τα χρήματα, αφού δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον για τον καλοποιησμό? Πολύ εύστοχη ερώτηση. Και εγώ θα σας πω το εξής. Εισπράττουν τα χρήματα, τα οποία προφανώς χρησιμοποιούν για τις εσωτερικές ανάγκες τις αρχαιολογικές, αλλά οι αρχαιολογικές ανάγκες είναι συνδεδεμένες με το κοινό. Δεν μπορεί να είναι ξεχωρισμένες. Διατηρούμε και συντηρούμε τα αρχαία για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται, να τα βλέπει, να τα θαυμάζει, να ενημερώνεται. Υπάρχει μια, δηλαδή, όχι μόνο επικοινωνιακή, αλλά και εκπαιδευτική διαδικασία στα αρχαία, τα οποία έπρεπε να είναι μονίμως ανοιχτά, με ανθρώπους οι οποίοι να τα φρουρούν, να τα περιφρουρούν, και ταυτόχρονα να έχουμε μια εκπαιδευτική πολιτική, στην οποία να κυριολεκτικά να εισραίουν και να έρχονται όχι μόνο φοιτητές από εδώ, αλλά φοιτητές από το εξωτερικό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εύστοχη η ερώτηση, και εγώ να σας πω κάτι το οποίο συνδέει το ερώτημά σας στην αρχή με αυτό το οποίο είπε ο Ιπποκράτης σας. Ξέρουν όλοι τον Ιπποκράτη. Κανείς δεν ξέρει ότι ο Ιπποκράτης είναι αρχηγό στο εξωτερικό. Λίγοι παρά μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί να μην γίνουν διάφορα διεθνή πράγματα που να συνδέουν την ΚΟ με την ιστορική μνήμη του Ιπποκράτη και με την Ευρώπη. Εγώ, αυτή τη στιγμή που με ακούν οι ακροατές σας, σε περίπτωση που βγω ευρωβουλευτής, θέλω να ακουστεί αυτό και να καταγραφεί. Θα συνδέσω άμεσα στις ενέργειές μου, διότι υπάρχουν κονδύλια, τα οποία υπάρχουν κονδύλια αρμόδια και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα από τους αντίστοιχους ευρωβουλευτές. Υπάρχουν κονδύλια, ξαναλέω, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτιστικές δράσεις στα αντίστοιχα ιστορικά νησιά. Και τι σημαίνει πολιτιστική δράση? Δεν σημαίνει μόνο αναστήλωση αρχαίων, σημαίνει επικοινωνία, παράδειγμα, κάποιων φορέων του νησιού με αντίστοιχους φορείς άλλων νησιών. Και να γίνουν πολιτιστικές δράσεις, να γίνουν, παράδειγμα, εκθέσεις ζωγραφικής, να γίνουν δρόμενα λογοτεχνίας, να γίνουν εκθέσεις βιβλίων. Όλα αυτά τα πράγματα, όταν υπάρχουν τρεις χώρες υποψήφιες, τα στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κονδύλια. Μπορεί λοιπόν να βρεθεί η ΚΟΣ, το ένα μέρος, άλλα δύο μέρη, ένα άλλο από την Νότια Ιταλία, που είχε σχέσεις ιστορικές παλαιότερα η παλιά Ελλάδα, αυτό που ονομάζουμε Μεγάλη Ελλάδα, και ένα άλλο μέρος από τη Γαλλία, για παράδειγμα. Mm-hmm. Τα λέω στην τύχη τώρα, ναι, θα πω κάτι άλλο. Αυτά τα τρία μέρη μπορούν να διεκδικήσουν με ένα κοινό project χρήματα, τα οποία δικαιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Γιατί οι περισσότεροι που πάνε στην Ευρωβουλή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα, δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τον πολιτισμό.
κυρίως με οικονομικά, με ιατρικά, με οτιδήποτε άλλο. Και πολλοί από αυτούς μάλιστα δεν ξέρουν καλά και την Ευρώπη, διότι ζουν στην Ελλάδα και τους στέλνουν τα κόμματα για τους λόγους πολιτικούς που είπα πριν. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει σε αυτές τις εκλογές να έχουμε ανθρώπους που να ξέρουν το αντικείμενό τους. Μην ξεχνάμε τι έλεγε ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, το τελευταίο του βιβλίο. Μία ευγνωμούμενη κοινωνία θα είναι καλή και θα ρυθμίζεται σωστά εάν ο καθένας ασχολείται με αυτό που ξέρει και το υπηρετεί σωστά. Έτσι η πολιτεία θα μπορεί να αποδώσει σε συλλογικό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό με τους ευρωβουλευτές. Κύριε Δαβέτα, έχουμε ακόμη μία ερώτηση. Πάλι σχετίζεται με τους αρχαιολογικούς χώρους. Ξέρετε, η Κόσε πλήγει από έναν πολύ ισχυρό σεισμό το καλοκαίρι του 2017. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες πληγές, δυστυχώς και στα αρχαία του νησιού μας, και δεν έχει γίνει η αποκατάσταση ούτε στα αρχαιολογικά πάρκα, ούτε στα αρχαία μας, αλλά ούτε και σε λατρευτικούς χώρους που προστατεύονται από την αρχαιολογία, όπως είναι αρχαίοι, μουσουλμανικοί, τέμενοι, ούτε και οι εκκλησίες μας έχουν αποκατασταθεί. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κενό. Και αναρωτιέται ακόμη ένας ακροατής, πού πηγαίνουν τα έσοδα των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους της ΚΟΚΙ, για ποιον λόγο 2 χρόνια μετά δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση. Εξίσου εύστοχη ερώτηση. Υποθέτω τα χρήματα, τα έσοδα θα πηγαίνουν στις διάφορες λειτουργικές ανάγκες, υποθέτω, δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες τις ειδικές, όμως αυτή η ερώτηση μου δίνει την εξής αφορμή. Κοιτάξτε τι έγινε στην Παναγία των Παρισίων. Είδατε αυτή την καταστροφή που έγινε. Την ίδια κιόλας μέρα ήρθαν οι πιο επιφανείς οικονομικά άνθρωποι, ο Αρνό, αυτή που έχει το Louis Vuitton και όλα αυτά, ναι. Και μέχρι τώρα μαζεύτηκαν γύρω στα 900 εκατομμύρια σε μία μέρα. Σαν να γίνεται επίδειξη ποιος θα δώσει τα περισσότερα χρήματα, ποιος πλούσιος θα δώσει τα περισσότερα. Ξέρετε πολλούς δικούς μας ανθρώπους του χρήματος να συναγωνίζονται, να αμιλώνται σε επίπεδο χρημάτων για να ενισχυθούν αυτό το οποίο ρώτησε πανάξια ο Κροατής σας. Διότι όλα αυτά. Ούτε ένας δεν βρέθηκε. Ούτε ένας. Λοιπόν, όλα αυτά μπορούν να θεραπευτούν, όλα αυτά τα προβλήματα, εάν υπάρξει χορηγία ιδιωτική ή ακόμη, ξαναλέω για άλλη μια φορά, εάν υπάρξει ενεργοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Σε αυτό χρειάζονται κάποιες ενέργειες, χρειάζονται κάποιες δράσεις από πρόσωπα που γνωρίζουν το αντικείμενο. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει τέτοιο πλούτο αρχαιολογικό, να μιλούν όλοι για τα αρχαία και να μην υπάρχει καλλιέργεια και να είναι μέσα στα χόρτα δεξιά και αριστερά τα περισσότερα? Γιατί? Μόνο και μόνο γιατί οι πολιτικοί σε όμικρο γιώτα και σε ήττα δεν δίνουν την αξία που πρέπει στον πολιτισμό. Κοιτούν μόνο τα άλλα αντικείμενα και αντί να δώσουν την αξία στον πολιτισμό, η οποία είναι εφάμιλη της οικονομίας, εφάμιλη της υγείας και όλων των πραγμάτων, δεν το κάνουν. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί το κάνουν? Γιατί περισσότερος κόσμος πάει και ξαναψηφίζει μέσα από κομματικά κριτήρια τους ίδιους, τους πιο ισχυρούς. Αυτούς οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι έχει τεράστια δύναμη και όλα αυτά τα ερωτήματα μπορεί ο ίδιος να συμβάλλει στο να αλλάξουν και να πάρουν τις απαντήσεις. Στέλνοντας, και δεν το λέω για μένα, για να μην φανεί ότι το λέω μόνο για προσωπικά, και εγώ είμαι υποψήφιος με αυτά τα κριτήρια, αλλά γενικότερα να επιλέξουν ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να είναι ικανοί ως προς τη γνώση, τη διάθεση και την βούληση αντικειμένων τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων πραγματικά του κόσμου. Mm-hmm. Και όχι των ενδιαφερόντων κάποιων κυκλωμάτων. Κύριε Δαβέτα, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είστε εδώ λοιπόν 2 του μήνα, 2 Μαΐου. Βεβαίως. Και βεβαίως εμείς θα ενημερώσουμε το ακροατήριό μας, τόσο της Κόσου και της Καλύμνου, για την επίσκεψή σας, τον χώρο, την ώρα κτλ. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Ναι, θα χαρώ ιδιαίτερα αν έρθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ερωτήσεις. Η Καλύμνος με την Κόη είναι 2 βήματα. Βέβαια. Να έρθουν στην Καλύμνο, να ακούσουν την ομιλία μου και είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε θέλουν. Σε όλες τις ερωτήσεις να τα πούμε όλα από κοντά, με ειλικρίνεια, πρόσωπο πρόσωπο. Να είστε καλά, κύριε Δαβέτα, και να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.